Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, το ξέραμε από την αρχή. Είχαμε και στο πρωτάθλημα δεν είχαμε πάρει ακόμα νίκη, τη θέλαμε πάρα πολύ, πόσο μάλλον μες στην έδρα μας. Θέλαμε να μπούμε από την αρχή δυνατά και το καταφέραμε. Μπήκαμε στο ημίχρονο με το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μας πιέσανε, αλλά καταφέραμε και το κρατήσαμε. Εντάξει, σίγουρα μπορούμε αρκετά καλύτερα. Η χρονιά ήταν όντως περίεργη. Είχε πολλά σταματήματα γενικά. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε με τα προγράμματα που μας δώσανε οι προπονητές και ο γυμναστής όσο μπορούσαμε, αλλά εντάξει, όταν δεν κάνεις και ομαδική προπόνηση και γενικά όλοι μαζί σαν ομάδα είναι αρκετά δύσκολα. Εντάξει, έχουν μείνει λίγα παιχνίδια, το ξέρουμε. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Να τα πάρουμε όλα για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και στην κατηγορία. Γιατί δεν έχουμε περιθώρια για γκέλες. Και η ευχή σου και για το τέλος της φετινής χρονιάς και κυρίως για την επόμενη που θα ξεκινήσει σύντομα αμέσως μετά το καλοκαίρι, ποια είναι? Όλος ο κόσμος υγεία. Είναι το πιο σημαντικό αυτό, ειδικά με αυτό που γίνεται με την πανδημία. Και πιστεύω αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχει υγεία ο κόσμος, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και από την καινούργια χρονιά βλέπουμε πώς θα πάει πάλι. Ελπίζω να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα για να μην έχουμε πάλι αυτά τα σταματήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε τη σημαντικότερη ευχή, Βασίλη, και εμείς σου ευχόμαστε υγεία και προσωπικά και στην ομάδα ολόκληρη. Να είστε καλά, να είστε.